τα ευρήματα κτλ. Θέλω να πω και κάτι στον κόσμο. Θα δούμε στη συνέχεια τις δηλώσεις μέσα και έξω από τις κάμερες και τι είπαν οι πρωταγωνιστές μετά το τέλος βραδιάς και οι δύο παρουσιάστριες, αλλά και οι συμμετέχοντες. Αυτή που στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και είναι κρίμα γιατί είναι ένα νέο κορίτσι πολύ ταλαντούχο, είναι η Θωμαία Πέργη. Επειδή ακριβώς ίσως πήγαινε και για δεύτερη χρονιά, πολλοί είχαν πει ότι και το δικό της κομμάτι είναι φαβορί. Δεν βγήκε μετά να κάνει καν δηλώσεις. Ενώ, δηλαδή, ενώ δηλαδή στην αρχή μπήκε, ήταν πολύ χαρούμενη, πολύ κεφάτη, πολύ αισιόδοξη. Προφανώς μετά στεναχωρήθηκε και απέφυγε τις δηλώσεις. Εντάξει, χρόνο. Πολύ κακός. Θα μπορούσε να ξαναπάει. Δεν είχε πάει πέρυσι και πάει πρόπερυσι. Να ξαναπάει σε δύο χρόνια ή να δει. Άλλη δουλειά δεν έχει, να πηγαίνει στη Eurovision κάθε δύο χρόνια το κορίτσι. Μπορεί να είναι κάτι που να της αρέσει πολύ και να θέλει να το δοκιμάσει. Πάντως έγραψε. Ο Μαρτάκης, σας θυμίζω ότι πέρσι είχε πάει και αυτός δεύτερη φορά για την Eurovision, αλλά ήταν μια χαρά μετά που δεν κατάφερε να προκριθεί. Ναι. Έγραψε και ένα ωραίο Μίλτος Καρατζάς που έχει υπάρξει πολύ επιτυχημένο τέλεχος στη δισκογραφία χρόνια χθες στο Twitter και στήριζε τη Θωμαία ανοιχτά στο Twitter και λέει: Ας στείλουμε επιτέλους και μια Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που δεν είναι το κλασικό από τα μπουζούκια. Όχι, όχι, που δεν είναι από τα μπουζούκια. Το κομμάτι της